ώρα να πάνε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, να πιείτε πυρακή σας. Τέτοια θα έρχονται, γιατί κάποιοι έχουν δουλέψει και να έρχονται τέτοια αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω σκοπό να κοιμηθώ, οπότε δεν σας καληνυχτώ. Να είστε καλά. Και έχω κάνει σύμβαση με τον Περιφερά, όποιος δεν μπορεί να πάρει καραμελάκια δωρεάν. Ευχαριστώ πολύ. Θριάμβευσε στο Ρέθυμνο από την πρώτη Κυριακή των εκλογών ο Γιώργης Μαρινάκης, ο οποίος επανεξελέγει για πέμπτη συνεχόμενη φορά, γεγονός που τον καθιστά πλέον τον μακροβιότερο εν ενεργεία δήμαρχο της Κρήτης. Το εκλογικό κέντρο του κύριου Μαρινάκη πλημμύρισε κόσμο, αφού συγγενείς, υποψήφοι και φίλοι της παράταξης έσπευσαν να συγχαρούν το θριαμβευτή της εκλογικής αναμέτρησης σε ένα άκρος γιορτινό κλίμα γεμάτο ευχές και ενθουσιασμό. Ο Γιώργης Μαρινάκης αναλαμβάνει τα ηνία του Δήμου Ρεθύμνης με ποσοστό 66,31%, έχοντας κερδίσει την ψήφο των πολιτών για πέμπτη συνεχή φορά, ευχαριστώντας όλους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του αλλά και όλης της ομάδας του. Μπαίνουν κάτι φαραωνικά ποσοστά από τα χωριά. Ευτυχώς που ο Καντάβη δεν είναι ζωή να ζηλέψει, αλλά εγώ πραγματικά τιμώ τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη των νέων που μπαίνουν στο συνδυασμό μας, γιατί θέλω να δώσουμε και την επόμενη γενιά την αυτοδιοικητική, ανεξάρτητα από πρόσωπα, να γαλουχίσουμε και να πραγματικά να μεγαλώσουμε στελέχη για να πάρουν στους ώμους τους το Ρέθυμνο και την επόμενη μέρα. Από την πλευρά τους, οι δύο ηττημένοι της εκλογικής διαμάχης, αφού ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους και τους πολίτες για την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν, δήλωσαν έτοιμοι για έναν αντιπολιτευτικό αγώνα με αξιοπρέπεια και με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει το καλό του τόπου με εντιμότητα, με σεβασμό και αξιοπρέπεια να μπορούν να ολοκληρώνονται πράγματα μόνο για το καλό του Ρεθύμνου. Και εμείς εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Όλα αυτά εμείς θα τα εκταμιεύσουμε την επόμενη περίοδο και θα τα επιστρέψουμε στο λαό μας, αγωνιζόμενοι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από αυτό, για αυτά που λέγαμε πριν, για ένα Δήμο για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, για τα δικαιώματά μας στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Τη στιγμή που στους 4 από τους 5 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είχαμε πανεκλεγέντες δημάρχους, ο Δήμος Μυλοποτάμου, μετά από 25 χρόνια θητείας του Δημήτρη Κόκκινου, αλλάζει σελίδα, με τον Γιώργο Κλάδο μεγάλο νικητή της βραδιάς, με ποσοστό 56,4% έναντι του 43,6% για τον Δημήτρη Κλάδο. Με άνεση επανεκλέχθηκε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης στο Δήμο Ανογείων, με ποσοστό 82,25% έναντι του 17,75% για τη Λαϊκή Συσπήρωση Ανογείων με επικεφαλής τον Αντώνη Ρούλιο. Ξεκάθαρη νίκη για τον Παντελή Μουρτζανό στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά δήμαρχος με ποσοστό 77,09% έναντι του 22,91% για το Φραγκιουδάκη Μενέλαο. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης Ταταράκης, που το 2019 χτύπησε ρεκόρ ψήφων, επικράτησε και χθες πανηγυρικά με το συντριπτικό ποσοστό του 82,34% έναντι του 13,49% του Γιώργου Αγγελογιαννάκη και του 4,16% του Θανάση Χαριτάκη. Σαρωτική νίκη δίνουν τα αποτελέσματα για την περιφέρεια Κρήτης στο Σταύρο Αρναουτάκη, με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου να του δίνει ποσοστό 82,52% έναντι ποσοστού 9,37% για το Σπύρο Δανέλη. Η Κρήτη πραγματικά θα πάει πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά θα πάει πάρα πολύ καλά την επόμενη πενταετία. Και πάλι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, δεν έχουμε λόγια για τη στήριξη αυτή και την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή της όλα αυτά τα χρόνια.